Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση για τα μέτρα στην εστίαση σχετικά με τους εμβολιασμένους και εμείς, με τον Γιάννη Σκάρο που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ιδιοκτήτη του Bar Jail House, Bush House. Γιάννη, καλημέρα. Θα μιλάμε στον Ενικό, ε. Καλημέρα, Άρη, εννοείται. Καλή σας μέρα. Το τραγουδάκι το άκουσες εντωμεταξύ? Όχι, όχι, όχι. Τώρα με καλέσανε, δυστυχώς δεν το άκουσα. Να ακούσεις το επόμενο τότε που θα κλείσουμε μετά. Θα σ' αρέσει και αυτό, πιστεύω. Βέβαια. Λοιπόν, για πες μας τώρα, πώς σου φαίνονται αυτά τα μέτρα με τους αμυγείς και μεικτούς χώρους? Τι να πω, η κατάσταση είναι λίγο τραγελαφική. Τώρα διάβαζα λίγο πριν με καλέσετε ότι ίσως στα μπαρ οι αμυγείς χώροι είναι στο, η κάλυψη θα είναι στο 60% και όχι στο 85% που λέγανε χθες. Ναι. Και τα μεικτά θα είναι στο 25%. Α, θα έχουν τόση απόκληση, ε. Ναι. Τώρα αυτό το διάβασα σε κάποιο site, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν διευκρινήσεις ακόμα, είναι δημοσιογραφικά τώρα τα site, δεν ξέρω τι θα ισχύσει. Δυστυχώς υπάρχει ένας κοινωνικός διχασμός, δηλαδή πάνε να φορτώσουν για μια ακόμα φορά στην εστίαση ένα διχασμό το οποίο δεν είναι δίκαιο να τον αναλάβουμε εμείς, ας πούμε, δεν μπορούμε να το παίζουμε εμείς αστυνομικοί. Μιλάμε για ένα σύγχρονο απαρχάιντ τώρα εδώ πέρα. Και αντί για φυλετικός διαχωρισμός να γίνει εμβολιασμένη η μία, ας πούμε. Υγειονομικός διχασμός, ναι. Επί της ουσίας. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τι πρακτικά προβλήματα τώρα υπάρχουν σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, αν αποφασίσει ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας και το κάνει COVID-free, ας πούμε, το μαγαζί. Πώς το ελέγχει αυτό το πράγμα, παράδειγμα? Από ό,τι διάβαζα θα πρέπει να κατεβάσει μια πλατφόρμα, ένα application ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε καταστήματος και θα πρέπει να είναι στην είσοδο και να ελέγχει αν όντως είναι COVID free, δηλαδή αν μπορεί να αποδείξει ο νοσήσαντας ότι έχει νοσήσει. Τώρα αυτό θα είναι με χαρτί νοσοκομείου, γιατρού δεν γνωρίζω, ή ότι είναι εμβολιασμένος, το οποίο θα είναι με το Green Pass που λέμε, την πιστοποίηση ότι έχει εμβολιαστεί, το οποίο έχει ένα barcode απάνω και θα σκανάρουμε και θα λέμε OK, περάστε και μετά θα του παίρνουμε την παραγγελία. Το χοντρό πρόβλημα είναι με τους μεικτούς χώρους, ναι. Το οποίο θα συμβαίνει το ίδιο. Θα πρέπει αυτός που θα πρέπει να βγει να μπει σε εσωτερικό χώρο να κάνει rapid test. Δηλαδή εσύ αν θες να βγεις να φας ή να πιεις μια μπύρα, ας πούμε, σε κλειστό χώρο, θα πρέπει πέρα από το έξοδο του να πάρεις και το rapid test, ας πούμε. Δηλαδή αν θες να βγεις 5 φορές την εβδομάδα, πρέπει να έχεις 5 rapid test, ξέρω εγώ. Δηλαδή 50 ευρώ την εβδομάδα πόσο κοστίζει ένα rapid test? Είναι ακόμα πολύ νεφελώδες από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή και εσείς δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Δεν έχει βγει κάποιο κάτι το οποίο ενημερώνει. Δηλαδή και εμείς ό,τι διαβάζουμε από τα site. Αυτά βγαίνουν, αυτά λένε. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, κάποιο φεκ. Όπως δεν υπάρχει, δηλαδή πρώτα μαθαίνουμε από τα site τι συμβαίνει, από τα δημοσιογραφικά site και μετά τελευταία στιγμή βγαίνει κάποιο φεκ που το διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε κι εμείς. Γιάννη, από την εικόνα που έχεις τώρα, θα εφαρμοστεί δηλαδή το μέτρο των αμυγών χώρων στο Ηράκλειο? Πιστεύεις δηλαδή ότι το εφαρμόσουν αρκετοί στο Ηράκλειο αυτό? Με συναδέλφους που μιλάω δεν είναι διατεθειμένοι να... Δηλαδή με όσους έχουν μιλήσει εγώ δεν είναι πολύ διατεθειμένοι να κάτσουν να εφαρμόσουν. Δηλαδή εγώ ίδιος θεωρώ ανήθικο, ας πούμε, να κάτσω να κάνω το αμυγός. Δεν είναι η δουλειά μου να ελέγξω εσένα που έρχεσαι να διασκεδάσεις, να σε ελέγξω ή να σε κρίνω αν είσαι εμβολιασμένος ή όχι. Υπάρχει κόσμος που φοβάται, δηλαδή, και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Σαφώς πρέπει να εμβολιστούν όλοι, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ιατρική ενημέρωση, τι είναι το κάθε εμβόλιο, τι περιέχει, ειδικά μετά το θάνατο της 44χρονης. Εχθές που έκανα και κουβέντες με πελάτες και κουβέντες με διάφορους γνωστούς και φίλους, υπάρχει πολλής κόσμος που φοβάται, είτε αυτό το εμβόλιο λέγεται Pfizer, είτε λέγεται AstraZeneca, είτε το οτιδήποτε. Υπάρχει μια θολούρα, υπάρχει ένας φόβος μην κολλήσουν COVID, ένας φόβος μην πεθάνουν από το εμβόλιο ή μην πάθουν τίποτα. Πρέπει να σεβόμαστε το φόβο του άλλου, βέβαια. Έτσι. Είτε θες να εμβολιαστείς γιατί φοβάσαι τον COVID, ή δεν θες να εμβολιαστείς γιατί φοβάσαι να πάθεις κάτι από το εμβόλιο.
Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Τώρα το να κάτσεις να κρίνεις ο εκάστοτε μαγαζάτορας, γιατί αυτό δεν είναι, δηλαδή σε βάζουν σε μια διαδικασία υγειονομικού επιτηρητή με έναν τρόπο. Υγειονομικού επιτηρητή. Το είπα ευγενικά. Ναι, δεν είναι δουλειά σου. Δηλαδή δεν είναι δουλειά μας αυτό το πράγμα. Ναι, και η πλάκα είναι τώρα ότι αυτό όλο γίνεται, υποτίθεται, για να δοθούν κίνητρα, υποτίθεται, στον κόσμο για να εμβολιαστεί. Και κατά τώρα τη γνώμη είναι, μου, οξύμορο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κατά να τη γνώμη μου, για να εμβολιαστεί, δηλαδή κίνητρο, όπως δώσαν τα 150 ευρώ στους νέους, ας πούμε, ναι. Αυτό δεν είναι κίνητρο, αυτό είναι εξαγορά. Ναι. Δηλαδή πρώτα τους δείχνουμε και τους κονάμε το δάχτυλο, ότι είστε υπέτοι, είστε έτσι, είστε αλλιώς, και μετά τους δωροδοκείς, ας πούμε. Ξύλο στις πλατείες, μην τα ξεχνάμε. Ναι. Θα τους δίνουμε, θα τους πάσουμε από τις πλατείες, θα τους ρίξουμε ένα τόνο χημικά εκεί πέρα, και μετά που δεν βάζουν μυαλό, κάτσε πας που θα τους πληρώσουμε, ας πούμε, πας και πάνε κάνουν. Το σωστό για μένα θα ήταν να γίνει μια ενημέρωση. Τι είναι το εμβόλιο, πώς είναι, γιατί πρέπει να γίνει. Μια ιστορικότητα, δηλαδή, και το 13 διάβαζα τις προάλλες ότι για το εμβόλιο της χολέρας υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις. Υπήρχαν διάφορα γράμματα, δηλαδή τότε, τώρα είναι τα social media, τότε ήταν το γράμμα, ας πούμε, τα ταχυδρομεία. Υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις πάλι. Ότι φοβόταν ο κόσμος, δεν γνώριζε τι ήταν το εμβόλιο. Βέβαια, με τον εμβολιασμό καταφέραμε και νικήσαμε τη χολέρα, ας πούμε, έτσι. Κάπως έτσι θα καταφέρουμε να νικήσουμε και αυτή την πανδημία. Αλλά πρέπει να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος και όχι να μας βάζουν εμάς αστυνομικούς, να μας ρίχνουν τον μπαλάκι και να φταίει για μία ακόμα φορά η εστίαση, να κρίνει η εστίαση τα πιστεύω σου, το φόβο σου, και αν θες εσύ να βγεις να πιεις μια μπύρα, να σε ελέγχω και να σου... Αυτό είναι κοινωνικός ρατσισμός, είναι για μένα αυτό το πράγμα. Δεν είναι, είναι απαράδεκτο. Να πάμε και σε κάτι άλλα θέματα τώρα που έχω εδώ σημειώσει, γιατί έχουμε και την... Το συζητήσαμε και πριν με την κυρία Τονακάκη για την εφάπαξ στήριξη, για την υποτίθεται για την επανεκκίνηση της εστίασης, ήταν αυτό. Ναι. Αυτό τι έχει συμβεί εκεί πέρα, τι γίνεται, γιατί υπάρχει έχει αναμονή. Έχει κομίσει το σύστημα, δεν γνωρίζω τι σας είπε η κυρία Τονακάκη, γιατί δεν έχει, εκταμιευθεί ακόμα το ΕΣΠΑ από κανένα συνάδελφο, από ό,τι ξέρω. Και πώς καταφέρατε και την παλέψατε, δηλαδή, να ανοίξετε τώρα. Είναι απορίας άξιων, πραγματικά, μετά από 2 χρόνια σχεδόν πανδημία. Υπάρχει αλληλεγγύη τώρα με τους συνεργάτες και τα λοιπά, με τις σκάβες, με τους προμηθευτές. Υπάρχει αλληλεγγύη. Δηλαδή, σου φέρουν κάποια πράγματα, ανοίγεις εσύ, αφήνεις κάποιους λογαριασμούς πίσω. Βοήθησε πάρα πολύ το ότι δεν καταβάλαμε ενίκιο μέχρι και τώρα τον Ιούνιο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Που είναι ένα σημαντικό έξοδο για τον εκάστοτε επιχειρηματία. Σαφώς ανοίξαμε χρεωμένοι, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή υπάρχει μια κίνηση, έστω και περιορισμένη, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις, αφού απαγορεύονταν οι όρθιοι, απαγορεύονται τα καθίσματα, πρέπει να είναι συγκεκριμένα κτλ. Αλλά εντάξει, κάτι γίνεται. Mm. Και αυτό ήταν οπότε και... έχουν βοηθήσει, ας πούμε, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές, έχουν βάλει και αυτή πλάτη, να το πω. Υπάρχει αλληλεγγύη αυτό που είπες, ναι, ακριβώς. Ναι. Και μια κατανόηση, μια ενσυναίσθηση, τέλος πάντων. Βέβαια, ευτυχώς, δηλαδή, γιατί αλλιώς δεν θα άνοιγε η εστίαση. Πάλι καλά. Πώς βλέπεις τώρα, το είπες και εσύ λίγο, πώς βλέπεις την κίνηση στα μαγαζιά από τότε που ανοίξατε το Μάιο, γενικά? Υπάρχει κίνηση. Ο κόσμος, εντάξει, τόσους μήνες έγκλειστος, ήθελε να βγει, να ξεσκάσει λίγο. Απλά είναι αυτό ότι, ξέρεις, είναι περιορισμένη κατάσταση. Κάποιοι δεν πληρούν τα μέτρα από ό,τι έχω, δηλαδή βγήκανε κάποια συγκεκριμένα μέτρα κτλ. Κάτι λέγανε με τις μουσικές στους εξωτερικούς χώρους κτλ. Αλλά υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι παρανόμησαν από ότι έπεσε στην αντίληψή μου εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω, από ό,τι μου λένε και στην Αθήνα γίνονται χειρότερα πράγματα. Δεν τηρεί κανείς τα μέτρα. Και αυτοί που τηρούν τα μέτρα παλεύουν εκεί να επιβιώσουν. Κάτι γίνεται, σου λέει, είναι πολύ σημαντική και η βοήθεια με το ενίκιο, το ότι δεν πληρώνουμε ενίκιο, αλλά ο κόσμος κυκλοφορεί, δηλαδή κίνηση υπάρχει. Τουρισμός, από ό,τι λένε, δεν υπάρχει, αλλά τώρα αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, γιατί εγώ δουλεύω μεικτά. Σωστό. Και με ντόπιους και με τουρίστες, οπότε... Κίνηση υπάρχει, αλλά κατανάλωση υπάρχει, εκείνο το ερώτημα. Δηλαδή, ναι, θα έρθει κάποιος okay στο μαγαζί, αλλά το θέμα είναι και τι θα αφήσει, έτσι δεν είναι? Σαφώς, σαφώς. Ό,τι μπορεί ο καθένας, Άρη. Τώρα, δεν μπορώ να...
Ναι, ενώ αγοραστική δύναμη βλέπεις να υπάρχει στον κόσμο ή έχουν εξαντληθεί, έχουν τελειώσει τα λεφτά, ας πούμε, δεν υπάρχει. Όχι, κανένα. Όχι, υπάρχει. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα εστιατόρια και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον στο δικό μου κομμάτι υπάρχει. Μη φανταστείς τώρα ότι γίνεται ο κακός χαμός, αλλά ξέρεις, μας κρατάει στην επιφάνεια. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή δύναμη γενικώς και καλό καλοκαίρι να έχουμε όσο γίνεται πάντα. Καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και υπομονή για όλους. Υπομονή ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα.